ΑΕΚ, αλλά ο Δημήτρης Ναλιτζής είχε βαλθεί σήμερα να αντικαταστήσει 7 ψυχή με τριπλό προσωπικό χτύπημα. Και μάλιστα μια ημέρα μετά τα 27 γενέθλιά του, η Ένωση γύρισε 2 φορές το σκορ, επιτυγχάνοντας την κυτρινόμαυρη ολική επαναφορά. Όλα αυτά την στιγμή κατά την οποία αποθεώθηκε ο Ντέμις Νικολαίδης στην επιστροφή του, ενώ την ίδια στιγμή υπήρξε μια έντονη συσπηρωτική τάση των ενωστών, αλλά και εκπέμπτηκε ένα μήνυμα ενότητας από και προς κάθε μέτωπο. Στην επίθεση, ευκαιρία εδώ για τους φιλοξενούμενους και να που ανοίγει το σκορ πολύ νωρίς με τη συμπλήρωση ενός λεπτού. Ο Αβραάμ Σιμεωνίδης είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χιώτη. Ένα μοναδικό ξεκίνημα τουλάχιστον για το Εγάλεο. Εδώ στην πρώτη επίθεση του από τα δεξιά ο Χλωρός γύρισε την μπάλα. Ο Νικολόπουλος απέτυχε, αλλά καραδοκούσε εκεί ο Αβραάμ Σιμεωνίδης να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Διονύση Χιώτη. ΑΕΚ Εγάλεο 0-1 με τη συμπλήρωση ενός λεπτού. Είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι, γι' αυτό και εμείς πήγαμε πάρα πολύ δυνατά. Εθνιδιάσαμε την ομάδα της ΑΕΚ 2 φορές, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε το υπερμασικό για το ημίχρονο. Η σέντρα χαμηλά. Εκεί βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα ο Μεϊδάνης, αλλά καθυστέρησε ο Ζαγοράκης. Ο Σιντιμπέ στην επέμβαση. Η προβολή ο Ναλιτζής ισοφαρίζει. Ο Νικολόπουλος με το κεφάλι ψάχνει τον Αγρίτη. Το σουτ στην κίνηση, φοβερό γκολ. 1-2 εκπληκτικό γκολ από τον Αγρίτη. Να το Εγάλεο που και πάλι παίρνει κεφάλι στο σκορ. Έχω μόνο καλά λόγια να πω για την ομάδα μου. Φέραμε σε αρκετές φορές σε δύσκολη θέση την ΑΕΚ, που πιστεύω ότι και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή περνάει μια δύσκολη φάση. Και εύχομαι το καλύτερο δυνατό για αυτήν. Κάνει κίνηση στα αριστερά ο Κασάπης, εκεί πήγε η μπάλα. Κασάπης του Φερνά. Εδώ υπάρχει προβολή, ο Δούρος δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Μιχάλης Κασάπης από την προβολή του Παπουτσί, βέβαια υπάρχει φάουλ από τον Παπουτσί, καθώς δεν βρήκε μπάλα παρά μόνο τα πόδια του Μιχάλη Κασάπη. Ναλιτζής εκτελεί 2-2. Ο Γεωργάτος που γυρίζει, ο Ναλιτζής, μεγάλη επέμβαση από τον Σιντιμπέ. Εγάλο, ο οποίος παρουσιάστηκε πάρα πολύ δυνατός και καλός. Στο δεύτερο μήχρονο ήμασταν. Είχαμε, θα έλεγα, τις ευκαιρίες 3 που μπορούσαμε να πετύχουμε κάποιο γκολ, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να πούμε και ότι ο Γάλεο έχει τελευταίο 3-4 λεπτά, όπως πριν το τέλος, είχε μια ευκαιρία πάρα πολύ καλή που μπορούσε να εισοφαρίσει. Ο Σκοπελίτης που κερδίζει την μπάλα από τον Ζαγοράκη και τώρα επιχειρεί το σούτ, είναι καλό σούτ. Ο Χιώτης ασταθώς με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα πριν προλάβει εκεί να υποφεληθεί. Ο Χλωρός είναι, ο οποίος δέχεται και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή συνάντησης του κυρίου Δούρου. Επειδή τράβηξε τον Χιώτη στην προσπάθειά του να σηκωθεί, είναι η δεύτερη κάρτα για να μπορέσει να πετύχει τον γκολ που θα της δώσει το προβάδισμα. Γεωργάτος, νέα σέντρα στην περιοχή. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα από τον Δημήτρη Ναλιτζή. Χατ-τρικ από τον Δημήτρη Ναλιτζή. Το Εγάλεο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και το είδαμε ότι μέχρι το 90 και παρότι είχε 10 παίκτες, είχε κάποιες ευκαιρίες που μπορούσε να βάλει και να μας σοφαρίσει. Είναι η ώρα της αλλαγής. Είναι η ώρα της αλλαγής με τον Ντέμι Νικολαίδη να περνά στο παιχνίδι στο 60. Με τον Αλιτζή, ο οποίος εδώ βρίσκεται και πάλι στην περιοχή, ο Νικολαίδης η μπάλα περνά εκτός. Μάγκα που θέλει να γυρίσει ο Γεωργάτος εκεί, δεν του το επιτρέπει ο Αγρίτης που σκάβει για τον Παπουτσί. Ευκαιρία εδώ για το Εγάλεο. Ο Παπουτσής καθυστερεί. Πλασάρει και η μπάλα περνά μόλις out. Η ΑΕΚ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατάφερε να νικήσει το Εγάλεο με 3-2. Το Εγάλεο το οποίο προηγήθηκε 2 φορές και βεβαίως πέρα από το προσωπικό επίτευγμα και ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα του Δημήτρη Ναλιτζή που πέτυχε χατρίκ και μάλιστα γιόρτασε κατά τον καλύτερο τρόπο τα γενέθλιά του. Όλα εκείνα τα οποία συνέβησαν θα μπορούσαν κατά μία έννοια να χαρακτηριστούν κοσμογονικά. Ο Ντέμις Νικολαίδης επέστρεψε, αποθεώθηκε. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε λίγο να δούμε την συνέχεια και όλα αυτά τα οποία κρύβονται, αν όχι ακριβώς στο παρασκήνιο, τουλάχιστον πίσω από αυτή την πολύκροτη υπόθεση και την κρίση. Ο παδί του ΠΑΟΚ για να πανηγυρίσουν τον κόλλα ήταν διπλή ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Ναι, Βασιλάκο, υπάρχει όντως. 3 ήταν τα βασικά θέματα στη Νέα Φιλαδέλφεια σήμερα. Αναμφίβολα πρώτο, η επιστροφή του ποδοσφαιριστή Ίνταλμα για τον κόσμο της ΑΕΚ μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Ντέμις Νικολαίδης αποθεώθηκε από όλους όσοι παραβρέθηκαν στον Νίκος Γκούμας για την απόφαση της επιστροφής του. Είναι ο κύριος Δούρος του.
θέμα ήταν η ομογενοποιημένη συμπεριφορά του κόσμου της ΑΕΚ μετά την αποχώρηση της διοίκησης Ψωμιάδη. Οι φίλοι της ΑΕΚ που αποφάσισαν να έρθουν και να δουν από κοντά την ομάδα τους μίλησαν για θέμα ενότητας μετά τις τελευταίες διοικητικές εξελίξεις. Εκείνο που με χαροποίησε ιδιαιτέρως είναι η συμπεριφορά των φιλάδων της ΑΕΚ απέναντι στο πρόσωπο του Γεωργάτου, του Μπάγεβιτς. Να βρεθεί μια λύση ώστε να μπορέσει η ομάδα να βγει το τέλμα αυτό για το μέλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ο κόσμος να είναι πάντα κοντά στην ομάδα, τίποτα άλλο. Κοίταξε να δεις, πάει καλύτερα. Τι ακριβώς θα γίνει, θα δούμε από εβδομάδα. Εβδομάδα θα έχει εξελίξεις. Περιμένουμε και τον κύριο Γρανίτσα πώς θα στηθεί το καινούριο διοικητικό συμβούλιο. Το τρίτο και τελευταίο θέμα ήταν οι βρετανικές καιρικές συνθήκες. Μεταφέρθηκαν και στον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας άλλο τόνο και ασφαλώς χαρακτήρα ντέρμπι στην αναμέτρηση. Ήταν με 3.